Εχθές είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση στο Μόναχο έξω από το προξενείο, ακριβώς με επίκεντρο το δημοτικό και το γυμνάσιο, που κινδυνεύουν να κλείσουν ως σχολική μονάδα. Και με βάση αυτό θα πάω σε έναν καλό συνάδελφο στη Γερμανία, τον Χρήστο το Μουρτζούκο, ο οποίος είναι στο Dortmund μεν, αλλά έχει απευθείας πληροφόρηση από τα τεκτενόμενα στο Μόναχο και όχι μόνο με τα σχολεία. Καλημέρα κύριε Μουρτζούκο. Καλημέρα κύριε Σαχίνα από τη Γερμανία. Για πείτε μου καταρχάς, είχε κόσμο χθες η κινητοποίηση? Είχε αρκετό κόσμο, ήταν αρκετά θετικό και το κλίμα, η όλη εκδήλωση, αν μπορώ να το πω έτσι, η συμβολική πορεία διαμαρτυρίας που έκαναν οι γονείς και οι μαθητές προς το προξενείο είχε παλμό. Αντιπροσωπεία των γονείων μετά είχε και συνάντηση με τον πρόξενο, τον κύριο Γουδούση. Ναι. Η συνάντηση ναι μεν ήταν σε καλό κλίμα. Οι ειδήσεις που βγήκαν από την χθεσινή συνάντηση είναι ότι το συμβόλαιο έλεγε τυπικά στις 18 του μήνα, την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα. Μάλιστα. Άτυπα τους είπε πως δεν υπάρχει πλέον deadline, δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Εδώ όμως είναι ανάστατοι οι γονείς, γιατί το ίδιο είχε συμβεί και με το κλείσιμο του Πυθαγόρα το περασμένο καλοκαίρι. Yeah. Είχαμε δύο παρατάσεις εκεί και τελικά το σχολείο έκλεισε και φοβούνται μήπως συμβεί ξανά το ίδιο. Δεν έχουν πλήρη εικόνα οι γονείς, δεν τους έδωσε καν την απάντηση ο πρόξενος που βρίσκεται η διαπραγμάτευση της πολιτείας με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου. Να υπενθυμίσω εγώ ότι το συμβόλαιο λήγει το τέλη Ιουλίου του 2025. Mm-hmm. Και ο ιδιοκτήτης δεν έχει ακόμα λάβει την απάντηση. Να πούμε ότι είναι σε κεντρικότατο σημείο του Μονάχου και αν χαθεί το κτίριο, να πούμε ότι το Μόναχο έχει γενικά θέμα με την στέγαση. Λείπουν 35 κτίρια ως σχολεία στο Μόναχο. Οπότε αν χαθεί αυτό το κτίριο, καταλαβαίνετε ότι χαθήκαμε, να το πω έτσι απλά. Το κτίριο αυτό στεγάζει γύρω στους 380 μαθητές, όπου είναι το σχολείο, το τέταρτο δημοτικό και το πρώτο γυμνάσιο. Αν υπολογίσουμε και τα τμήματα ελληνικής γλώσσας που είναι το Σάββατο, mm-hmm. φτάνουμε, είναι πλέον των 400 παιδιών, φτάνουμε στα 800 παιδιά. Και αν υπολογίσουμε, λέω εγώ τώρα, και τα 100 παιδιά που έκλεισε ο Πυθαγόρας το καλοκαίρι, μάλιστα, φεύγουμε περίπου στα 1000 παιδιά, 900 και πλέον παιδιά, όπου δεν θα έχουν στέγαση για το σχολείο τους. Και το λέω αυτό γιατί χθες ο κύριος Σπυρακάκης από το Βήμα της Βουλής, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η παιδεία είναι η γεννήτρια του μέλλοντος. Και ρωτώ εγώ, κύριε Σαχίνη, αυτή είναι η γεννήτρια? Είναι η γεννήτρια του μέλλοντος, με το να κόβουμε την ελληνική γλώσσα από τα παιδιά? Μισό λεπτό, κύριε Μουρτζούκο. Μισό λεπτό, κύριε Μουρτζούκο. Μισό λεπτό, ακούστε. Γιατί κόβεται η παιδεία? Πολύ απλό, το έχει πει η κυρία Δόμνα. Θα φεύγουν από το Μόναχο να έρχονται στον Ντόρτμουντ, αν έχετε σχολείο, να κάνουν μάθημα. Άλλη τρελή ιστορία στον Ντόρτμουντ. Όταν έκανα την ανταπόκριση το Μάιο για τις εκλογές, πηγαίνοντας στο εκλογικό κέντρο, ήταν κάποιοι γονείς έξω από το εκλογικό κέντρο και με προσέγγισαν και οι άνθρωποι μου είπαν ότι υπάρχει κτίριο στον Ντόρτμουντ, όπου νομίζω μάλλον είναι του δημοσίου το κτίριο και το γερμανικό κράτος το πουλάει έναντι συμβολικής τιμής. Και ήθελαν οι γονείς εκεί να ενεργοποιηθούν, να ενεργοποιήσουν το ελληνικό κράτος, να το αγοράσουν, ξαναλέω, έναντι συμβολικής τιμής, για να είναι ιδιόκτητο. Μάλιστα. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν εκείνη την περίοδο ήταν στο προσκήνιο το κλείσιμο του Πυθαγόρα, ο κίνδυνος του σχολείου, του σχολικού κτηρίου πάλι στο Ντίσελντορφ, ευτυχώς εκεί όλα βαίνουν καλώς, λύθηκε το θέμα, να δούμε μέχρι πότε. Και έχουν προκύψει τώρα τα θέματα. Άρα κύριε Μουρτζούκο, τα σχολεία με τα παιδιά των συμπατριωτών μας είναι στην ουσία υποδιωγμό, διότι εδώ έχουμε αφηγήματα να κάνουμε το ελεύθερο πανεπιστήμιο, να μην φύγουν τα λεφτά έξω, να τα παιδιά να σπουδάζουν με μπικικίνια εδώ, αυτά καίγονται. Αλλά για τα Ελληνόπουλα και για όποιον άλλον θέλει, σε αυτά τα σχολεία είμαστε στο ότι δεν υπάρχει deadline στο συμβόλαιο. Ξέρετε, αυτό διαβάζετε και ανάποδα. Δεν υπάρχει deadline στο συμβόλαιο για εσάς, ενώ τους γονείς. Δεν υπάρχει deadline και για τον ιδιοκτήτη όμως.
Γι' αυτό το επισήμανα νωρίτερα ότι και οι γονείς είναι ανάστατοι με αυτή την deadline εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε. Και για να πάρω λίγο τη σκητάλη σε αυτό που αναφέρετε νωρίτερα όσον αφορά τον Υπουργό και για τα ελεύθερα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή όπως θέλει να τα ονομάσει ο ίδιος ή η κυβέρνηση, την προηγούμενη εβδομάδα πάλι από το βήμα της Βουλής ανέφερε πως το μέσα στην όλη συζήτηση, ομιλία μάλλον που είχε, πως το συνολικό δυναμικό της χώρας μας, στο οποίο λέει και η παιδεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και αυτό όσον αφορά την ήπια ισχύ της χώρας μας. Αυτό παίρνω την πάσα νωρίτερα με το τι κάνει η Τουρκία. Ποια ήπια ισχύ, όταν αφανίζουμε 1000 περίπου παιδιά από την ελληνική εκπαίδευση. Αυτή δεν θα είναι καμία ισχύ, ούτε ήπια, ούτε βαριά, όπως και τις τελευταίες εβδομάδες ήταν στο προσκήνιο αυτή η συζήτηση με την ήπια ισχύ ή τη δυναμική. Κύριε Μουρτζούκα, αισθάνεστε ότι με έναν τρόπο ασταδιακά σμπρώχνονται στα ελληνόγλωσσα τμήματα του Σαββάτου και όποιος προλάβει τον κύριο είδε προοπτικά ότι εκεί πάμε? Εγώ φοβάμαι μέσα από το ρεπορτάζ που κάνω όσον αφορά τα σχολεία ότι πάμε γενικότερα για κλείσιμο και όχι γενικότερα για το Σάββατο. Γιατί αν δούμε και το ιστορικό, θα δούμε ότι στην περιοχή του Μονάχου το 2004 έκλεισε το σχολείο στο Άουγσμπουργκ. Ακολούθησε, αν θυμάμαι καλά, το 2011 στο Ντάχαου. Είχαμε το περασμένο καλοκαίρι το δημοτικό του Μονάχου, έχουν μείνει 3. Αν κλείσει και αυτό το δημοτικό, πάμε στα 2. Και μιλάμε για παιδιά. Το Πυθαγόρας που έκλεισε είχε 100 και πλέον παιδιά. Το σχολικό κτίριο, η μονάδα που μιλάμε τώρα, μαζί με το Σάββατο, μιλάμε για 800 μαθητές. Έχει, μου ήρθε ένα email στην σελίδα μας, ναι, μια ζωγραφιά ενός μαθητή. Μεταξύ άλλων, το παιδάκι κλείνει την μικρή του επιστολή, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, και λέει, θέλετε να είμαστε όλα τα παιδάκια λυπημένα? Δηλαδή, ποιος άνθρωπος διαβάζει αυτό το γράμμα του παιδιού και δεν του σφίγγεται το στομάχι, δεν έχει κόπο στο λαιμό? Λοιπόν, κύριε Μουρτζούκο, θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα, δεν τα αφήνουμε το θέμα. Εγώ κατάλαβα, κοντά σε ευρωεκλογές θα σας σώσουν όλοι, θα έρθουν να μοιράσουν υποσχέσεις. Μπορεί να τα αφήνουν και γι' αυτό το λόγο ανοιχτό το θέμα. Σου λέει, ας απέξουμε, ψηφαλάκια είναι αυτά, επιστολικά και μη. Κατάλαβα όμως ότι οι ομογενείς, οι μετανάστες και τα παιδιά τους θα πρέπει να βγουν στον δρόμο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Κρατήστε μας σε επαφή. Καλημέρα.